Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια σειρά από σημαντικά θέματα τέθηκαν σήμερα επιτάπητο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σύσκεψη που έγινε με τη συμμετοχή και μεσαίων παραγωγών. Τα ζητήματα αρκετά με τους καλλιεργητές να θέτουν και εκείνου της κατάστασης των χώρων της ελαιοκομείας. Μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σταύρο Ραχοβίτη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έχει ενδιαφέρον καλά. Λίγο να δούμε τα δεδομένα αυτής της σύσκεψης αλλά και της πορείας γενικά στον χώρο της ελαιοκομείας. Καταγράφεται ένας έντονος προβληματισμός και μια κατάσταση που έχει να κάνει με μια μειωμένη σοδιά αλλά και μια επηρεασμένη σοδιά, και όλο αυτό φυσικά το αποτύπωμα βγαίνει και στον μέτωπο της οικονομίας. Ναι, σήμερα είχαμε μια σύσκεψη με παραγωγούς, με ελαιοκομικούς φορείς, παρουσία της κυρίας Κοζομπόλη, της βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συζητήθηκαν κυρίως, ακριβώς όπως είπατε, τα θέματα της φετινής χρονιάς στην ελαιοκομεία. Φέτο, λόγω καιρικών συνθήκων, και το ξαναλέω, λόγω καιρικών συνθήκων, και έχω λόγο που το τονίζω αυτό, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα τόσο στην ποσότητα του παραγόμενου ελαιολάδου όσο και στην ποιότητά του. Και λέω λόγω καιρικών συνθήκων γιατί δεν είναι θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας του προγράμματος δακοκτονίας, γιατί το πρόγραμμα δακοκτονίας με τον τρόπο που έγινε και γίνεται κάθε χρόνο σε μια χρονιά που δεν είναι ευνοϊκή για τη βιολογία του εντόμου του δάκου, έχουμε υψηλό ποσοστό επιτυχία. Σε μια χρονιά όμως που οι καιρικές συνθήκες είναι ανώμαλες, έχουμε άκυρες βροχοπτώσεις, έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες ευνοϊκές για τη βιολογία του δάκου, έχουμε χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Και δεν μπορεί κανένας να πει ότι στην Τριφυλία, ας πούμε, ή στην υπόλοιπη Μεσσηνία το πρόγραμμα απέτυχε, επειδή όπως εφαρμοζόταν κάθε χρόνο είχε χαμηλότερο αποτέλεσμα. Πάντως, κύριε Ραχοβίτη, είναι δεδομένο ότι κάτι δεν πάει καλά με την δακοκτονία, και αυτό το λέω υπό την έννοια ότι έχουμε καθυστερημένη προσέγγιση στο πρόγραμμα. Οι διαγωνισμοί βγαίνουν καθυστερημένα, τους παραγωγούς τους ακόμα να το λένε αυτό. Πολλές φορές να μην προλαβαίνουν και δεν ξέρω το ζήτημα ακόμα της αποτελεσματικότητας αν είναι ικανό. Θα σας πω το εξής. Ακόμα και σε περιοχές που, όπως λέτε, είχαμε νωρίτερη, πιο έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών, όπως στην Κρήτη, η οποία για 3 χρόνια έχει εξασφαλίσει τη συνέχεια του διαγωνισμού. Η Κρήτη, όπως ξέρετε, πριν από 2 χρόνια έκανε για 3 χρόνια συμβασιοποίηση και όλα ήταν στη θέση τους. Και εκεί το ποσοστό αποτυχίας τη φετινή χρονιά λόγω των καιρικών συνθήκων ήταν χαμηλό το ποσοστό επιτυχίας. Επίσης, σε περιοχές όπου οι παραγωγοί έκαναν με ίδια μέσα, δηλαδή ψέκασαν μόνοι τους, έκαναν δακοκτονία μόνοι τους στην πρώτη εφαρμογή, και εκεί τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Άρα ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις του να αντιμετωπιστεί. Και αυτό το λέω γιατί και επιμένω. Γι' αυτό θα πρέπει όταν στο δημόσιο λόγο μας να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Η χώρα έχει υποβάλει αίτημα στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου εκθέτει ότι φέτο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχαμε προβλήματα στην παραγωγή και ζητάμε τη συνδρομή τους. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι όταν η χώρα επισήμως λέει προς την Κομισιόν ότι λόγω καιρικών συνθήκων άκερων που το τεκμηριώνουμε, έχουμε ολόκληρη χρονοσειρά με μετεωρολογικά δεδομένα που τεκμηριώνουμε ότι υπήρχε πρόβλημα. Βγαίνουμε οι μισοί και λέμε ότι όντως υπήρχε πρόβλημα και στηρίζουμε το αίτημα, και οι άλλοι μισοί βγαίνουμε και λέμε ότι ξέρετε κάτι, δεν οφείλεται στον καιρό, είχαμε αποτυχία του προγράμματος. Τι θα βγούμε να πούμε αύριο στην Κομισιόν? Ποιος έχει δίκιο? Ναι, δηλαδή η όποια διαδικασία. Γι' αυτό, ναι, παρακαλώ όλους όσους έχουμε δημόσιο λόγο να είμαστε σε μια εθνική προσπάθεια συντεταγμένη. Κύριε Ραχοβίτη, όλα ένα το προσπάθεια που έχει το να δεύτερο, κάνει... επιτρέψτε μου, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, τόσο να βελτιωθεί το πρόγραμμα της δακοκτονίας, όπως είδατε φέτος μια σειρά από τροπολογίες πέρασαν και έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση μια τροπολογία η οποία ευνοεί, βοηθάει στο να φέρουμε νωρίτερα την έναρξη της δακοκτονίας. Αφετέρου ψάχνουμε τρόπους, και γι' αυτό πασχίζουμε, να στηρίξουμε το εισόδημα του ελαιοπαραγωγού σε όλη την Ελλάδα όπου είχαμε απώλειες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, δηλαδή, η όποια διαδικασία αποζημίωσης σε μια κατάσταση που και εσείς αναγνωρίζετε ότι αφήνει ένα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα επίδρασης, η παραγωγή στην περιοχή μιλούν για μια ζημιά της τάξης
πολλών εκατομμυρίων ευρώ θα έρθει από την Κομισιόν, δεν θα υπάρξει από την πλευρά του κράτους κάποια στήριξη στους παραγωγούς με βάση τα δεδομένα που καταγράφονται? Σας ξαναλέω για να είμαστε απόλυτα σαφείς αυτό που λέμε. Λέω πρώτον ότι γίνεται κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το πρόγραμμα της τακτοκτονίας, που εσείς η Μεσσηνία πρωτοπορεί, ειδικά στη μία από τις δύο ΔΑΟΚ υπάρχει πρωτοπορία, και αυτή η πρωτοπορία αποτελεί και γνώση για όλη τη Μεσσηνία αλλά και για όλη την Ελλάδα, και εφαρμόζεται πρόγραμμα. Δεύτερον, ετούμαστε από την Κομισιόν τη συνδρομή της να αντιμετωπίσουμε μη καλυπτόμενες ζημίες που οφείλονται σε κλιματική αλλαγή και σε καιρικά φαινόμενα. Τρίτον, προσπαθούμε με κάθε τρόπο, με τις δυνάμεις που έχει η χώρα και στα πλαίσια του περιβάλλοντος, του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο όλοι ζούμε, να στηρίξουμε την ελαιοκαλλιέργεια. Και τέταρτον, όπου υπάρχουν ζημιές καλυπτόμενες από τον οργανισμό, από τον οργανισμό ασφάλισης των ΕΛΓΑ, εκεί να αποζημιωθούν και έγκαιρα και πλήρως. Άρα έχουμε μια σειρά από εργαλεία τα οποία προσπαθούμε τη ζημιά που έχει υποστεί, την απώλεια παραγωγής που έχει υποστεί ο Έλληνας ελαιοκαλλιεργητής, όσο το δυνατόν να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε. Λοιπόν, πάντως η παραγωγή, το επισημαίνω ότι περιμένουν να ακούσουν κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά τη διαδικασία αποζημίωσης, και νομίζω ότι αυτό θα το δείτε και στην συνέχεια ή και σας το έφεσαν για σημερινή σύσκεψη. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι πέραν των υπολοιπών φαίνεται ότι ανοίγει ξανά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, και το θέμα που έχει να κάνει με τον φάκελο ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Και αυτός ο φάκελος είναι εξαιρετικά σημαντικός, όπως διαφάνεται. Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθείτε? Αυτό που είπα και στους φορείς που με επισκέφτηκαν σήμερα στο Υπουργείο είναι το εξής. Ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι ο φάκελος του ΠΟΠ της Ελιάς Καλαμάτας χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται βελτιώσεις. Αυτό έχει επισημανθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε 4 σχεδόν προτάσεις τροποποίησης του ΠΟΠ. Εγώ είπα το εξής, ότι θέλω αυτές οι 4 προτάσεις να συμπτυχθούν σε μία. Ήδη ακούστηκε η επιθυμία μου αυτή, και η μία πρόταση ήδη έχει αποσυρθεί, οπότε είμαστε στις 3 προτάσεις. Θέλω λοιπόν αυτές οι 3 προτάσεις συνενετικά να μειωθούν σε μία, να ενσωματωθούν σε μία πρόταση για την τροποποίηση του ΠΟΠ της Ελιάς Καλαμάτας, και να έχουμε μία πρόταση που να τροποποιεί το ΠΟΠ. Γιατί το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, να αναπτυχθεί και να αποτελέσει το φάρο της διαφοροποίησης για την Ελιά Καλαμάτας. Θέλω λοιπόν να φτάσουμε σε μία πρόταση συνενετική, διευρυμένη όσο το δυνατόν από όλους τους φορείς συνενετικά, για να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του ΠΟΠ έτσι όπως θα ζητηθεί. Και αυτό που θέλω έτσι κλείνοντας ήταν και το ζήτημα, αν δεν κάνω λάθος, με τους εργάτες γης που τέθηκε. Και είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι το θέμα του εργοσύμου απασχολεί έντονα τις κοινωνίες σε ολόκληρη την επικράτεια, με την προέκταση ότι μιλάμε για την αγροτική παραγωγή και μιλάμε για μια αυξημένη αυτή την περίοδο κατάσταση. Τι συμβαίνει και αν θα δούμε έτσι κάποιες ρυθμίσεις? Κοιτάξτε, το θέμα του εργοσύμου καταρχήν δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει σκέψη για περιορισμό της χρήσης του εργοσύμου έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Με το 13α, την τροποποίηση που κάναμε για το 13α, και οι παράτυπα διαμένοντες εργάτες γης, μετανάστες από τρίτες χώρες, μπορούν να ασφαλιστούν με εργόσιμο και να εργαστούν με εργόσιμο. Με το 13α, το οποίο έχει περάσει από το 2016, εφαρμόζεται σε μια καλή κλίμακα τέλος πάντων στη χώρα μας. Αυτό, εκεί που εστιάζεται το πρόβλημα, είναι μόνο με τους εργάτες γης από την Αλβανία. Γιατί η Αλβανία είναι μια γειτονική μας χώρα που έχουμε χερσαία σύνορα, εννοώ, και είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε οι Αλβανοί πολίτες που εισέρχονται στην Ελλάδα με τουριστική βίζα δεν μπορούν να εργαστούν νόμιμα. Εκεί εστιάζεται το πρόβλημα, και πάνω σε αυτό δουλεύουμε μήπως καταφέρουμε να βρούμε μία λύση που να ξεπεράσουμε αυτό το συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει να κάνει μόνο με τους εργάτες γης από την Αλβανία. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να τα πούμε για από κοντά. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Μέρουμε.